Εδώ είμαστε, ρε φίλε. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, αλλά στεναχωρημένοι σήμερα, φίλε. Γιατί δεν ξέρω τι είπες προηγουμένως. Έσκασα. Έσκασες. Mm. Θέλω να τοποθετηθώ ένα δίλεπτο light για τον ΠΑΟΚ το χθεσινό. Τρεις λέξεις. Οργή, πίκρα, απογοήτευση. Εμείς και ευλογούμε τα γένια μας όταν πάμε καλά και κρίνουμε με πάρα πολύ σκληρό τρόπο τον εαυτό μας όταν δίνουμε και στοιχηματικά. Σε αυτή την ώρα μας ενδιαφέρει και το στοίχημα. Τον ΠΑΟΚ. Παίρνουμε μαζί μας πάρα πολύ κόσμο. Και το απλό δεν κάνουμε χιούμορ, μιλάμε πάρα πολύ σοβαρά. Πήραμε και τον εαυτό μας, εννοείται. Ναι. Ζητάμε ταπεινά συγγνώμη. Ξέρουμε ότι η συγγνώμη δεν είναι τίποτα, μπορείς να την πάρεις και να την κάνεις με πατάτες τηγανητές. Προδοθήκαμε χθες. Είναι μια μαύρη σελίδα για την ιστορία του ΠΑΟΚ. Γιατί εγώ θεωρούσα και πίστευα ότι θα ήμασταν στη φάση των 32. Ήταν κάτι το οποίο ήλπιζα και το ήθελα πάρα πολύ. Τέλος πάντων, επειδή στη ζωή πρέπει να κοιτάμε πάντα μπροστά, να είμαστε Johnny Walker, προχωράμε. Κλείνει ο φάκελος αυτός της Ευρώπης και πάμε για τον double ολοταχώς. Ολοταχώς. Αυτά για τον ΠΑΟΚ το χθεσινό. Δεν χρειάζεται να μην παραπάνω. Κλείνει αυτό το κεφάλαιο. Ναι. Αρκεί πάλι να δώσω πάλι ότι αυτός που κυνηγούσατε και λέγατε ότι δεν βάζει την μπάλα στα δίχτυα, πάλι γκολ έβαλε. Ναι. Το αυτό το 8% που έγινε 0% πλέον. Ναι. Τέλος λοιπόν για ΠΑΟΚ, προχωράμε να μιλήσουμε σήμερα θέλω στοιχηματικά. Στοιχηματικά. Έτσι. Να πούμε για το τι έγινε χθες στο Europa League. Χαλασμός στα 24 λεπτά. Πάλι πεταμένοι οι Μπεσίκτας μας κρέμασε. Όλα τα άλλα βγήκαν. Αυτό ακριβώς, μπράβο. Ναι. Ναι. Να ξέρετε ότι με το Σταύρο αρχικά δεν λέμε τίποτα πριν από την εκπομπή. Εννοείται. Συναντιόμαστε όχι, εδώ δύο παραδείο. Λέμε οτιδήποτε άλλο ναι, από αυτά. Ναι. Από αυτά ναι. Ναι. Αλλά ακριβώς εκεί ήθελα να εστιάσω σε μια Μπεσίκτας η οποία. Φάση είδα μόνο έτσι, τα highlight. Ναι. Έχει ένα διπλοδόκαρο, έχει δύο τετατέτ και τι κάνει μετά, δέχεται γκολ. Ναι. Υπάρχει μια κατάρα, όπως το είπες, στις μεγάλες ομάδες της Τουρκίας φέτος. Ναι, καμία ναι. δεν πάει καλά. Ναι, ναι. Η Φενέρ είναι μεταξύ να σωθεί και να μην σωθεί. Έχασε. Και έχασε αυτό, δεν το συζητάμε. Από τη Σπάρτα και την Άβα. Ναι. Η Γαλατά σε μέτρια κατάσταση έως κακή. Δεύτερη, τρίτη εκεί. Ναι. Και πρώτη είναι η Μπασάκ. Ναι. Και η Μπεσίκτας, οποία, άμα λοιπόν, ρωτήσει 8 στις 10, πού εδρεύει η Μπασάκ. Μα δεν θα λένε ότι είναι τουρκική ομάδα 8 στις 10. Ναι. Το Μπασάκ, αν πει στο Σεκίρ, θα κάνω το σκέτο τον Μπασάκ, θα πηγαίνουν για Σύρια, για πόλεμο. Πολλά μάτς χθες, πολλά ωραία γκολ. Μας πλήρωσε η τεράστια Ρόζεμπορκ. Η Ρόζεμπορκ, η οποία έπαιζε με τη Λειψία. Ένα μάτς το οποίο η Λειψία έπρεπε να το κερδίσει σε συνδυασμό αποτελέσματος που τον έκανε το γούστο η άλλη ομάδα της Red Bull μέσα στη Celtic. Έκανε το διπλό που έπρεπε, η Salzburg. Και ενώ η Λειψία κέρδιζε ένα 0. Έχει δίκιο και κάνει το μοτοφύλακα στη Celtic να υποθέσει. Ναι. Το ζώο. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Μπέστε να το δείτε αυτό. Δώρο κανονικό. Βασικά μπέστε να το σκοτώσετε όσοι στο παδί τη Celtic. Μπαίνετε μέσα. Απίστευτο. Και τον σκοτώνετε. Τι δίνει κανονικά. Τι δίνει στο πόδι. Όχι με δύναμη τόση για να πάει γκολ. Η αηδία αυτή των τερματοφυλάκων όταν κάνουν το λάθο που σηκώνουν το χέρι. Ναι, τι σηκώνει το χέρι. Να πει το μάθημα. Πέσει με ένα γελίο άτομο. Και μετά που κυνηγάει το κυνηγά όλο είναι 4 μέτρα μπροστά στην άδεια αιστεία, πώ να το χάσει. Και τυφλό να είναι, πε ότι σε κάποια στιγμή χάνει την όρασή του. Έρχεται από μηχανή θεό και λέει τυφλό. Δεν θα το βάλει τον κόλ και μετά θα νιώσει την τύφλωση. Ναι. Η μεγάλη Ρόζεμπουργκ, η οποία σε ένα στίγμα αγανάκτηση από το 80 και μετά, βάζω να μπει ένα γκολ στο Καραϊσκάκι. Θα πάμε αμέσω μετά στο μάτι. Ναι, να μπει ένα γκολ στην Celtic. Το οποίο μπαίνει. Το οποίο μπαίνει με το παλίκαρο αυτό που τελικά του γυρνάω κολοτούμπα τώρα. Ο παλίκαρο που τον φύλακα, ο άντρα αυτό. Ναι. Από τα λάθη μα μαθαίνουμε, οι αειδίε. Και πιστεύω ότι η Λειψία έχοντα μάθει ότι είναι 0-2 το άλλο. Ωραία. Θα κυνηγήσει και ένα δεύτερο να το κλειδώσει. Χάνει ευκαιρίε μεγάλε και τιμωρείται με τον νόμο του ποδοσφαίρου με μία σέντρα από τα αριστερά και μία κεφαλιά από το ένα μέτρο και η Ρόζεμπορκ κάνει το 1-1 και αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Και βγήκαν τα μπάγια τη χθεσινή ημέρα με αυτή την τριάδα στο live. Τα μπάγια. Πού να τα θυμούνται αυτή τη λέξη. Πολύ ωραία λέξη. Τα μπάγια είναι ισοπαλία, κύριε, σε άλλη, σε αργό. Ναι. Βγήκαν τα μπάγια με αίμα και υδρότα. Δεν είχαμε νίκη, είχαμε ισοπαλία. Μεγάλε ομάδε σε Σεβίλη. Άρσεναλ, Σεβίλη 3-0 για περιπάτου. Άρσεναλ, Σεβίλη 3-0. Σε αυτό. Στη Σεβίλη να σου πω τι έχω πάθει. Ναι. Τι το έχω δώσει, άσο και Βερτεσίνης. Ναι, μου στέλνει μήνυμα συνάδελφος μου δίνει, μου στέλνει μήνυμα, Σταύρο, περνάνε και οι δύο με άσο και άντερ 2,5. Ναι. Το βάζω 4 φράγκα το άσο και over 2,5 και άντερ 2,5. Πάντα και ψάχνει το παρασκήνιο, μου αρέσει. Ναι. Είχε μελετήσει, ναι. Ναι, μελετήσει, ωραίος. Ότι έτσι βολεύονται και οι δύο. Η γνώση είναι δύναμη, το έχουμε πει. Το βάζω λοιπόν, άσο και άντερ 2,5. Και λίγη 3-0. Ρε συχάματα. Με 2-0 στο 10. Έτσι είναι αυτά. Ναι.
να εξάρουμε την αγωνιστική συμπεριφορά της Άιντραχτ Φραγκφούρτης, η οποία έκανε 18 βαθμούς, το απόλυτο. Το απόλυτο. Έχανε από τη Λάτσιο 1-0 και το γύρισε. Και το γύρισε 1-2. Μπράβο τους. Η Γκένκ διαπεριπάτου 4-0. Βίντι Τσέλσι, αυτό που θέλαμε, ούτε αυτό το αποτέλεσμα. Ούτε αυτό βγήκε. Έτσι, ναι. Τα συχάματα της Τσέλσι. Όχι, όχι, δεν κυνηγάμε Τσέλσι. Εντάξει. Οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους. Αυτοί, εμείς, αυτή την κάναμε εμείς, δεν κυνηγήσουμε τους άλλους. Όχι, κυνηγάμε και αυτούς. Εσύ το απλώς έχεις μια τάση κυνηγητού. Έτσι νιώθεις ότι σε κυνηγάνε και θέλεις να πεις την άποψή σου. Θέλω να πάμε στο άλλο το μάτς, το χθεσινό, στο Ολυμπιακός Μίλαν, το οποίο το έβλεπα αποσπασματικά και το είδα όλο ολόκληρο το τελευταίο δεκάλεπτο. Όταν τελείωσε το μάτς, νόμιζα ότι ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Champions League. Ναι. Πανηγυρισμοί, πήκαν μέσα, βγήκαν έξω. 12 μπάλες μέσα, ούτε ο άλλος δεν το είχε κάνει. Και πετούσαν τις μπάλες μέσα, σαν να είναι η δόξα Βουτίεβου. Ναι. Κάτι, το ανθότυρο να παίζει μπάλα, ναι, κάτι άλλο. Ντροπή του. Ντροπή. Και τι είναι το ποδόσφαιρο. Ένα μάτσο το οποίο ήταν αστείο στο πρώτο ημίχρονο, καμία φάση. Έγινε over 3,5 στο δεύτερο με 40 ποσοστό. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 1-0, μια κεφαλιά εκεί του Σισε. Δεν βάζει δεύτερο γκολ σε μια πολύ ωραία ενέργεια του Φορτούνη που αποκρούει καταπληκτικά ο Ρέινα. Και ό του θαύματος έρχεται ένα τραγικό, αστείο, κωμικό σουτ. Το οποίο μόνο έτσι μπαίνει, να βρει το πόδι του αμυντικού, να πάρει τα φάλτσα, να σηκωθεί και να πάει μπάλα πάνω από το Ρέινα. Δηλαδή μαγικά πράγματα. Χίλιοι μάγοι μαζί συνωμοτούν στο να γίνει αυτό. Και γίνεται. Στο επόμενο λεπτό μειώνει η Μίλαν. Αυτό θέλαμε εμείς. Χάνει ο Ιγκουαίν. Ο Ιγκουαίν, αυτή η πεκτούρα που δεν ξέρω τι γίνεται, πρέπει να πει αυτή τη βλακεία της Μίλαν. Την οποία την κυνηγάμε ανελαίητα πλέον. Αυτό ήταν η κορυφή του παγόβουνου, το κερασάκι. Μίλαν κυνηγάμε. Ναι, την κυνηγάμε πλέον τη Μίλαν. Ξεκάθαρα. Μισούμε και, Μίλαν. Ναι. Και έρχεται αυτός ο διαιτητής να δώσει αυτό το πέναλτι που εγώ πιστεύω, η ταπεινή μου άποψη, ότι δεν το δίνει ούτε ο Μαρινάκης και όλο το γενεαλογικό του δέντρο. Δεν το πίστευε ούτε ο Θαναϊλάκης, ο οποίος. Μα ο Θαναϊλάκης, ο οποίος ένιωσε τέτοια. Φυσικά ήθελα να σταματήσει τη μετάδοση. Το ένιωσα ότι ήθελα να σταματήσει και ήθελα να μπει μέσα να πλακώσει τα γλωσσόφυλλα το διαιτητή. Ναι, γλωσσόφυλλα. Τι έδωσε, σου λέει, τι έγινε. Τι παλίκαρος είναι άγιος άνθρωπος αυτός, πού τον βρήκαμε. Τι παλίκαρος είναι αυτός. Και μόλις μπήκε το Ρωσίδης και το πέναλτι και το χτύπησε και μπράβο τον Ολυμπιακό όμως, πέρασε στους 32. Ο στόχος του επετεύχθη. Τι να λέμε τώρα. Κυνηγάμε Μίλαν, αυτό μένει. Μίλαν ανελέητα, ναι. Από εδώ και πέρα. Αυτά τα συχαμοσυχάματα. Η Σλάβια Πράγα ήθελε την νίκη, την έκανε με 2-0. Πέρασε μαζί με τη Ζενίτ. Αγκαλιά και πλάι-πλάι. Στόχο, φέρνουμε το στόχο πίσω. Ο στόχο πίσω βάζει γκολάρα, δεν ξέρω αν το είδε στο δεύτερο γκολ. Απίστευτο γκολ. Μπήκε από το μικύκλο τη μεγάλη περιοχή. Έφερε την μπάλα από το δεξί στο αριστερό. Και έκανε ένα πλασέ. Αλλά ρόμπεν, αλλά χαμηλά. Χαμηλά. Τέλειο. Τέλειο. Φωτοβολίδα ο στόχο. Γλυκό παίκτη. Γλυκό, ωραίο παίκτη. Γλυκό παίκτη. Κοντό, ο οποίο παίρνει την μπάλα και ορμάει πάνω στον αντίπαλο. Τον βλέπει σαν κόνο. Είναι αυτό το σύγχρονο τον πρώτο τον αντίπαλο, συγγνώμη λίγο που σε διακόπτω. Τον πρώτο τον αντίπαλο, ο Στοχ και οι παίκτες τέτοιου είδους τον βλέπουν σαν κόνο. Δεν υπάρχει. Τον δεύτερο σκέφτονται. Αυτό τον περνάνε με την ταχύτητα. Απλώς πρέπει να υπολογίσουν και στο δεύτερο που θα θέλει να καλύψει να τον περάσουν από δεξιά, από αριστερά με την ταχύτητά τους και να μπουκάρουν. Πάρα πολύ καλό παίκτη. Μακάρι να ξαναβγόταν στην ομάδα. Μακάρι. Θεάρεστο έργο θα επιτελούσε. Να μιλήσουμε τώρα. Έτσι, να πάμε λίγο στα ευρωπαϊκά τα πρωταθλήματα. Έχουμε, ενώ να παραγγείλουμε ότι στο επόμενο πεντάλεπτο θα μιλήσουμε με έναν εκ των κορυφαίων ποδοσφαιρανθρώπων της Ελλάδος. Στο επόμενο πεντάλεπτο. Γλυκιά υπομονή κάντε 300 δευτερόλεπτα. Πριν πάμε εκεί και να πιάσουμε τα πρωταθλήματα, να μιλήσουμε και για Ευρωλίγκα, όπου πρέπει να κυνηγήσουμε το Σφαιρόπουλο. Εμείς αποδίδουμε πάντοτε τα του Κέσαρη το Κέσαρη. Σε ένα στοιχηματικό όργιο που έγινε, παίχτηκαν άντερα πάνω στη Μακάμπη, έπαιζε Μακάμπη Μπασκόνια, ήταν μπροστά σε όλο το μάτς και τελικά κατάφερε να το χάσει με δικές του αθλειότητες προπονητικές. Μαγικά πράγματα έκανε, αρνητικά. Και έχασε με ένα καλάθι. Σου είπα, δεν την έχω πει στο σύνδημα Μακάμπη. Φίλε, κέρδισε όλο το μάτς. Το ποσοστό ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Έκανε νίκη την προηγούμενη εβδομάδα. Δηλαδή όλα αυτά συνθέτουν ένα πάτς που πηγαίνει και πέφτει επάνω τη. Ναι. Παίκτη στοιχήματος, μεγάλο παίκτη, αλλά για μικρές καταστάσεις, δεν είναι για μεγάλες. Έπαιξε τη Ρεάλ, τη βρήκε. Ένα 29 Ρεάλ Μπαρσελόνα δια περιπάτου. 27 πόντους την κέρδισε. 92-65 νομίζω. Θα βλέπουμε και τα αποτελέσματα από μέσα. Έτσι, ο Ολυμπιακός κέρδισε και αυτό στην Εφές. Και προχωράει. Έτσι. Και είπαμε και τα του μπάσκετ και ένα ακόμα μπάσκετ είχε. Το οποίο πάλι κέρδισε αυτό που έπρεπε να κερδίσει. Μια Γιουρολίγκα. Σήμερα έχει τον μπάσκετ Ζαλγκίρης. Που εγώ σου λέω ότι είναι διπλό. Ωραία, και είναι σε καλό ποσοστό, πάνω από 2 φράγκα. Παίζουν αυτοί που είναι, έχουν τη σχολή την μπασκετική πολύ ψηλά, με 5 μαύρους. Ενώ δέχομαι συνεχόμενα μηνύματα από φίλους ότι ο Σφαιρόπουλος θες επιδιδόταν στις σεξουαλικές πράξεις κατά τη διάρκεια του μάτς. Ο ίδιος. Έτσι. Ο ίδιος. Υπάρχουν τέτοιες κατηγορίες.
Να σου πω και κάτι. Εδώ τι είπαμε. Οι μισοί Έλληνες είναι βουφιάνοι και άλλοι μισοί εκπαιδεύονται να γίνουν. Μπορεί να έχουν στείλει και μισού στο Ισραήλ και να βλέπαν το τι γινόταν εκεί χθες στο Τελαβίβ. Δεν ασχοληθούμε με Σεφερόπουλο. Εμάς μας έστειλε στο Γάμα. Αδειάσαν οι τσεπούλες. Και μετά πολεμούσαμε για να επανέλθουν τα μπάγια όπως είπαμε. Τα μπάγια. Γιατί είπαμε. Αν μπορείτε, μη χάνετε. Όταν δεν μπορείτε να κερδίσετε. Λογική Φερνάντο Σάντος. Ασφαλίστε τα λεφτά σας. Ασφαλίστε τα από παντού. Δεν βλέπουμε, αλλά τουλάχιστον ας μη χάσω. Μπράβο. Ωραία. Λοιπόν. Ο Ιχολύπτης έφυγε, αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Πρέπει να πήρε κάτι δρόμο. Θα φάει το πιλί. Δηλαδή αυτά δεν γίνονται ποτέ. Ναι. Μας παράτησε στους πέντε δρόμους και τώρα έγινε αλλαγή. Πολύ ωραίο σχολείο στην Ελλάδα. Αλλάζει. Αλλάζει στο λίρε, φίλε. Και αυτοί έχουν στο λίρε. Δεν είναι αλλαγή. Έτσι είναι. Ναι. Δείχνει τις τάπες και τέτοια. Δείχνει τα χέρια του. Καλή. Καλή. Λοιπόν. Ακουστικά βάλε. Όταν παίρνουμε συνδέξεις, βάζουμε ακουστικά. Ναι, θα βάλω εγώ ακουστικά που δεν έβαζα ποτέ. Ναι. Και θα μιλήσουμε τώρα. Τώρα ακούς τον εαυτό σου πόσο γλυκά ακούγεται. Ναι, δεν ακούω τίποτα. Ναι. Λοιπόν. Τώρα ακούγεις. Ναι, είπαμε. Να γίνει το κάλεσμα. Λοιπόν, μετά από 8 χρόνια αποκαθιστάται μια τεράστια αδικία. Έτσι, στο πειθαρχικό, ο Αχιλλέας ο Μπέος είναι πλέον αθώος και μπορεί να ασχοληθεί πάλι ενεργά με το ποδόσφαιρο. Αυτή η τεράστια φιγούρα του αθλητισμού. Δεν ακούω τίποτα εγώ από τα μικρόφωνα, μπράβο. Τον έχουμε κοντά μα, τίποτα πάλι στα τίποτα. Περίμενε να τον έχουμε, γιατί βιάζεις, θα μας πούνε. Ναι. Θα μας πούνε, αγόρα. Ωραία. Θα μιλήσουμε λοιπόν στο επόμενο τρίλεπτο, μόλις κάνουμε την κλίση. Και ας ξεκινήσουμε να ανταλλάσσουμε τις απόψεις μας. Να διορθώσω ότι έχει δύο απουσίες η Ζαλγκύρης. Καλές, λέει, μην παίξεις. Η Μπάγερ είναι καλή στην έδρα της. Μάλιστα. Δεν θα παίξει ο Ζαλγκύρης, κολοτούμπα. Συγχαρητήρια λοιπόν στην ελληνική δικαιοσύνη για την απόφασή της. Ναι. Ο Αχιλλέας ο Μπέος, μετά από 8 χρόνια μεγάλου δικαστικού αγώνα, κέρδισε αυτό το οποίο δικαιούταν από την αρχή. Την πώς ήταν η έδρα του. 3-0. Το απόλυτο. Ναι. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε ακούμε. Να μην πω μόνο στο Γιώργο το Γεωργίου. Και στο Σταύρο τον Κόλκα μας. Και ο Σταύρος ο Κόλκας, μπράβο. Ναι, είμαστε το ένα χέρι νύβι τάλο και τα δυο το πρόσωπο. Μπράβο. Μόλις αποθέωσα, φίλε μου Αχιλλέα, την ελληνική δικαιοσύνη για την εκπληκτική απόφασή της. Αφού έχω πει Γιώργο στο παρελθόν. Ναι. Ότι δεν πιστεύω στην ελληνική δικαιοσύνη, πιστεύω όμως ακράδαντα. Ότι υπάρχουν δικαστές με ήθος, αξία και ακεραιότητα. Και το απέδειξαν περίτρανα. Δεν πανηγυρίζω, γιατί βέβαια όλοι οι δικαστές δεν είναι ίδιοι. Τα δάκτυλα δεν είναι όλα ίδια. Μα εσύ, Αχιλλέα μου, ήσουν χαρακτηριστικό. Εργαλεία του συστήματος που είχαν στοχοποιήσει έναν άνθρωπο, γιατί θεωρούσαν ότι έτσι αποπλανήσουν την κοινή γνώμη για τα μνημόνια και την καταστροφή που φέραν στην πατρίδα μας και στο λαό. Και βίωσα αυτό που βίωσα. Δεν πανηγυρίζω γιατί δεν είναι αυτό ο σκοπός μου η επιστροφή μου στο ποδόσφαιρο. Έχω άλλες προτεραιότητες. Αλλά είναι μια δικαίωση για την οικογένειά μου και τα παιδιά μου να μάθουν την αλήθεια. Μα ίσως είναι χαρακτηριστική περίπτωση σαν η υπόθεση Dreyfus του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η μεγαλύτερη δικαστική πλάνη. Ευρωπή, μεγάλη. Κατηγορήθηκες για δωροδοκία χωρίς να υπάρχει κάποιος που να έχει πάρει τα χρήματα. Αυτό είναι μοναδικό αυτό, φαινόμενο στα παγκόσμια χρονικά. Ναι, ακούστε λέει τι έλεγε η απόφαση. Άγνωστο δώρο, σε άγνωστο πρόσωπο, σε άγνωστο τόπο. Η χαμένη Ατλαντίδα δηλαδή. Γελάει ο κόσμος. Ντροπή, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, εντάξει, μια ανακούφιση πρόεδρε την έχεις τώρα. Δεν γίνεται να μην έχεις μια ανακούφιση. Όχι, ανακούφιση δεν πανηγυρίζω. Απλά έχω, όπως λες, μια ανακούφιση και μια, αν θέλεις, ικανοποίηση σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση του ονόματος των παιδιών μου. Αυτό είναι. Τέλεια. Τίποτα άλλο. Δεν είναι αυτός ο σκοπός μου να γυρίσω στο ποδόσφαιρο. Και σε ποιο ποδόσφαιρο τώρα, να μου πείτε. Ναι. Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε τη δικαστική σελίδα και ναι, να σε πάω τέλειο. Λίγο στο Βόλο, στην πόλη που τόσο αγαπάς και προσφέρεις τα μέγιστα εκεί. Εκεί. Και αυτό αποδεικνύεται με το έργο, όχι με τα λόγια. Έτσι, αναμφίβολα. Στην ομάδα τώρα του Βόλου, εγώ εκεί πίστευα ότι θα γίνουν οι δύο ομάδες όταν πήγες εσύ και έχεις πάντα το επιτυχίες σαν πρόεδρος και στον Πανιόνιο και στον Ολυμπιακό Βόλου, ότι εκεί ο στόχος ήταν να ενώσεις τις ομάδες, τον Ολυμπιακό και τη Νίκη. Ανταυτού, κάναμε μια τρίτη ομάδα η οποία μεγαλουργεί. Το Βόλο. Αυτός παραμένει ο στόχος και στο τέλος θα επιτευχθεί, να ξέρετε. Γιατί οι αντιδράσεις που υπήρχαν από τις ομάδες της Νίκης και του Ολυμπιακού
δεν ήταν από το σύνολο των φιλάθλων, ήταν από μια μερίδα ανθρώπων οι οποίοι λιμένουν τη νίκη και τον Ολυμπιακό, γιατί αν δεν υπήρχαν αυτές οι αντιδράσεις, έστε γρεμματάκες μέσα. Τι έγινε, ένταση. Ένταση, ναι, είναι τέτοια. Μ' αρέσει μέσα στη ζωή, καθημερινά. Εγώ μιλάω, δίνω συνέντευξη. Ο Βόλος λοιπόν, λοιπόν τώρα η ομάδα αυτή, 22 βαθμούς, οριάζει. Λοιπόν, αυτά τα λαμόγια, έτσι θα τα αποκαλέσω. Έχεις δικαίωμα. Έχουν λόγο ύπαρξης εάν κάνουν αντιπολίτευση απέναντι σε αυτό που πάει να γίνει. Το σωστό. Ποιο είναι το σωστό? Μια ομορφιά. Να ενώσουμε την πόλη. Και ποδοσφαιρικά. Αυτό είναι το σωστό. Πρόεδρε, είναι λογικό. Είναι μια αγορά δύσκολη, το ποδόσφαιρο το ελληνικό. Αν δεν υπάρχει μη... αυτό, θα υπάρχει μιζέρια. Ξέρετε κάθε Κυριακή τι συμβαίνει με αυτές τις ομάδες. Πηγαίνουν σε κάτι χωριά και μαζεύουν σε λιγκάρια και χόρτα και παίζουν και μια μπάλα. Δεν τρέπονται λίγο. Γελάει ο κόσμος. Γελάνε και οι νεκροί. Δηλαδή να πω ότι είχε έναν μεγάλο παράγοντα νίκη η Ολυμπιακός. Να υποκληθείς. Να υποκληθώ βέβαια. Εδώ πάμε τώρα. Δεν έχει να κάνει τον Ολυμπιακό ή με τη νίκη. Έχει να κάνει με την ουσία. Και ποια είναι η ουσία? Να διεκδικήσει μια πίτα από το κορυφαίο πρωτάθλημα της χώρας μας, τη Super League, και ο Βόλος. Ο Βόλος αυτή η υπέροχη πόλη. Για να γίνει αυτό, επειδή δεν υπάρχει ο Μυτιλινέος, ο Κόκαλης, ο Σαββίδης κτλ., πρέπει να ενωθούν όλοι. Να ενωθούν για να είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να αντέξει στην αγορά του Βόλου. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε στο τέλος. Αυτός είναι ο σκοπός μου. Εγώ θεωρώ ότι τα λες πάρα πολύ ωραία. Η γοητεία της απλότητας, τι καλύτερα από μια τόσο όμορφη πόλη όπως είναι ο Βόλος. Εγώ τη θεωρώ τη δεύτερη ομορφότερη μετά τη Θεσσαλονίκη, γιατί ξέρεις ότι είμαι λίγο σοβινιστής. Έτσι, να έχει μια ομάδα η οποία θα πρωταγωνιστήσει με τη δική σου τη βοήθεια. Γιατί είσαι στο άθλημα, αν όχι εκ των κορυφαίων, ένας εκ των κορυφαίων. Εγώ, Γιώργο μου και Χρήστο, θα κάνω την προσπάθεια αυτή, ναι, όσο μπορώ. Όσο μπορώ, θα κάνω κατάθεση ψυχής. Γιατί ο αυτοσκοπός είναι αυτός, δεν είναι να κάνουμε κακό στη νίκη στον Ολυμπιακό. Ο νίκη και ο Ολυμπιακός θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Η ιστορία συνεχίζεται. Απλά θα παραμείνουν αναστεχνικά σωματεία. Δεν είναι δυνατό σε μια πόλη να διεκδικούν και να σπέρνουν μιζέρια, κακομοιριά, έξτρα μίσους. Δεν μας χωρίζει τίποτα. Αντίθετα, μας ενώνουν πολλά. Πάρα πολύ. Και ωραία. Πάμε στο σενάριο ότι τελειώνει πρώτος ο Βόλος στο πρωτάθλημα. Και ανεβαίνει η κατηγορία. Ναι. Αλλά ναι, θα έρθουν μόνοι τους στο τέλος. Έτσι πιστεύεις? Κοιτάξτε, η πρόσκληση είναι συνεχόμενη και καθημερινή, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Όποτε θέλουν, δεν είναι θέμα ούτε οικονομικό, ούτε να διεκδικήσουμε ποιος θα είναι και τι. Για το καλό της πόλης και του ποδοσφαίρου, είναι ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους ενδιαφερόμενους. Οι μετοχές είναι στη διάθεσή τους. Τέλεια. Στη διάθεσή τους. Όποιος θέλει, ας πάρει από λίγες μετοχές, δωρεάν. Από τη στιγμή που θέλουν να συνεισφέρουν στην προσπάθεια της μία και μοναδικής ομάδας επαγγελματικής, λέω έτσι, μόνο επαγγελματικής, στο Βόλο. Ερασιτεχνικά θα συνεχίζουν να υπάρχουν, γιατί οι ιστορίες συνεχίζονται. Εμείς φεύγουμε από τη ζωή. Οι ομάδες και οι ιστορίες παραμένουν. Πρόεδρε, κάπου είδα ένα δημοσίευμα εν όψη των δημοτικών εκλογών, ότι μπήκε υποψήφιος απέναντί σας στον Βόλο άνθρωπος που συσχετίζεται με μεγαλομέτωχο ομάδα Super League. Αληθεύει αυτό? Όχι, στηρίζεται όμως. Στηρίζεται, έτσι το κάνουν αυτοί, εντάξει. Ναι, μία υποψηφιότητα, ναι, στηρίζεται μία υποψηφιότητα, η αλήθεια είναι αυτή. Ναι, αλλά εγώ πιστεύω ότι τα έργα σου μιλάνε και ότι ο κόσμος ξέρει. Θεωρώ και πιστεύω ότι εγώ κάνω μία προσπάθεια και αυτή η προσπάθεια εκτιμάται. Αν δεν εκτιμηθεί από τον κόσμο, παίρνω το καφλάκι και έβγα. Ξέρετε, εγώ δεν είμαι επαγγελματίας δήμαρχος, ούτε επαγγελματίας πολιτικός. Έχω και άλλα ενδιαφέροντα να κάνω στη ζωή μου και ο Γιώργος τα ξέρει καλύτερα. Έχεις απίστευτη διάθεση για προσφορά και όρεξη. Αυτό είναι το καλύτερο από όλα. Λοιπόν, και το σημαντικό είναι ότι αυτή τη στιγμή εκτιμήθηκε. Τώρα, εάν άνθρωποι ασχοληθούν και προσπαθήσουν να χειραγωγήσουν τους πολίτες του Βόλου, νομίζω θα πάρουν ένα αρνητικό όχι. Ούτως ή άλλως οι πρώτες δημοσκοπήσεις, αλλά και η διάθεση του κόσμου, δείχνει μια πανηγυρική νίκη, και γι' αυτό είπα ότι όπως
Φαίνεται ο κόσμος εκτιμάει και αναγνωρίζει. Ωραία. Και για να μην σε ταλαιπωρήσουμε πολύ, θέλω λίγο να δούμε και στις ομάδες της πόλης. Εδώ γνωρίζεις εγώ ότι είμαι ακρεφνής παοκτσής. Θέλω να μιλήσεις για φέτος, πώς το βλέπεις το πρωτάθλημα και αν ο ΠΑΟΚ δικαιούται αυτό που στο τέλος λογικά θα κατακτήσει. Μετά από τόσους αγώνες που έκανε ο μεγαλοπαράγοντας πραγματικά που έχουμε, αυτός ο τεράστιος, ο Ιβάνος Σαββίδης. Κοιτάξτε να δείτε, σήμερα που μιλάμε, ο ΠΑΟΚ έχει ένα μεγάλο προβάδισμα, δεν το συζητάμε. Και έχει παίξει και το καλύτερο ποδόσφαιρο μέχρι τώρα, άσχετα αν τον τελευταίο μήνα έχει κάνει μια κοιλιά. Από εκεί και πέρα όμως, το πρωτάθλημα κανένας δεν το έχει πάρει το Δεκέμβριο, παίρνονται το Μάιο. Ναι. Και μέχρι τότε πρέπει ο ΠΑΟΚ να δείξει ανάλογη σοβαρότητα και με τη συμπαράσταση του κόσμου και όχι με λάθη του παρελθόντος να μην επαναληφθούν. Νομίζω ότι ένα πρωτάθλημα που επί σειρά ετών 30 χρόνια. Από το 85, 33 φτάσαμε, 18 ήμουν και έγινα 52. 33, δεν το έχει πάρει τις περισσότερες φορές βέβαια ευθυνόταν αυτός, άλλες όμως φορές το στερήσανε. Όπως πέρσι. Πέρσι έχει και περί διευθύνης ο ΠΑΟΚ, δεν είναι μόνο... Ιδανική αυτόχερες ήμασταν πέρσι. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Αλλά πιο παλιά που το κλέβανε. Επειδή τα βλέπεις τώρα από έξω και σίγουρα με πιο ψύχρεμη ματιά, αυτή η τοξικότητα που βγαίνει, που σκοτώνονται όλοι μεταξύ τους, που ο Ολυμπιακός παραπονιέται, η ΑΕΚ τα δικά της, ο ΠΑΟΚ τα δικά του, πώς το βλέπεις? Υπάρχει εγώ λόγος... καταρχήν για φέτος δεν είδα καμία ΑΕΚ να παραπονιέται και είδα έναν Ολυμπιακό να κλαίει. Αλλά ερωτάω, έχει δικαίωμα ο Ολυμπιακός να μην έχει ψήρα? Για να μην πάω να ανέβω στον έκτο όροφο και πηδήξω. Εγώ έφτασα. Σε περιμένω. Δηλαδή είμαι αρτών. Δηλαδή είμαι να τρελαίνεσαι, αυτή είναι η λέξη. Για να πω και φέτος. Πώς κέρδισε τον Πανιόνι? Ληστεία. Πώς κέρδισε τον Ατρόμητο? Δηλαδή οι διαιτητές δεν έχουν δικαίωμα να κάνουν λάθη? Όταν λοιπόν τα λάθη αυτά είναι εις βάρος άλλων ομάδων είναι καλά. Και όταν τα λάθη είναι εις βάρος του Ολυμπιακού. Λάθη κάνουν όλοι οι άνθρωποι. Και οι διαιτητές είναι άνθρωποι. Τι να κάνουμε δηλαδή? Εγκλήματα δεν έχουν γίνει που γινόντουσαν άλλες φορές. Το 100% δεν υπάρχει βασικά. Αυτό. Ναι, αυτό. Α, εσύ είναι. Έχεις ζήσει και σπάθα, έχεις ζήσει και σπάθα, έχεις ζήσει και τον άλλον... Άστο, δηλαδή τι να λέμε, είναι να ανοίξουμε κυκλοπαίδια, να ξεκινήσεις τώρα και λοιπόν, να τελειώσεις μετά από 4 χρόνια να λες. Θεωρώ ότι η ελληνική διευθυνσία έχει βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό προς το καλύτερο και όπως ένας παίκτης σε έναν αγώνα κάνει 10 και 15 φορές λάθος, έχει και ένας διευθυντής το δικαίωμα να κάνει 2-3 λάθη. Αρκεί να μην έχουν σκοπιμότητα. Ως εκ τούτου, να μην υπάρχει δόλος. Το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι λαθών και από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ δικαιωματικά φέτος βρίσκεται στην πρώτη θέση. Ωραία πρόεδρε, να σε ευχαριστήσουμε. Να πούμε καλές γιορτές, υγεία και οικογενειακή ευτυχία σε όλο τον κόσμο. Και πάρα πολύ χαρτί που να μην είναι υγείας σε όλο τον κόσμο. Να σε καλά. Γεια σου Αχιλέα μου, γεια σου πρόεδρε. Αχιλέας Μπέος ήταν. Αλλά ο Θεός το φάγει το πινελίκι. Το πινελίκι. Ήρθα να κάνουμε το διαλυματάκι τώρα και να το πούμε. Να το κάνουμε διαλυματάκι να κάποιος τον ενοχλούσε. Χώθηκε μέσα, ενώ ο άνθρωπος δίνει συνέντευξη, πετάγεται, δεν βλέπουνε. Δεν βλέπουνε. Είναι αυτοί που πηγαίνουν μονοδιάστατα, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Πήρα μια απόφαση και δεν μπορώ να την κάνω συνδυαστική με τίποτα ενδιάμεσα. Μα είναι αυτός που πάντα γράφεις κάτι, έτσι. Και τον ρωτάς και σε λέει γράφω. Μα σου λέει είναι εκείνος αυτός εκεί, πες ναι είναι. Ή δεν είναι, γράφω, τελειώνουν όλα. Κάνε δύο δουλειές μαζί, κάνε τρεις, δείξε ότι έχεις ένα ψιλοχάρισμα. Μη ζεις με στην ασημαντότητά σου. Αυτός που εμφανίστηκε θα ξανεμφανιστεί σε 3 ώρες τώρα. 3 ώρες θα κάνει. Κάτσε να ηρεμήσει. Λοιπόν, να κάνουμε ένα διαλυματάκι, είναι καλή ώρα. Να πάρουμε την ανάσα μας. Εδώ είμαστε. Νομίζω ήταν πάρα πολύ ωραία συνέντευξη με Αχιλέα. Είναι πάντα απολαυστικός. Μέτρη του είδους. Κουβέντα ήταν, δεν ήταν συνέντευξη. Κουβεντούλα. Ναι, κουβέντα, ναι. Κουβεντούλα ήταν. Και φυσικά το κεβασάκι στην τότε ήταν όταν κάποιος τον ενόχλησε τη στιγμή της κουβέντας. Έτσι. Και τον πλάκωσε με light γλυκά ελληνικά πινελίκια. Γιατί. Ακού να δεις τώρα τον πινελίκι, είναι παρεξηγημένη έννοια στη δουλειά πάνω. Και εμένα με κράζουν καμιά φορά ότι λειτουργώ ακραία. Ωραία, ότι πέφτει το πινελίκι τέλος πάντων. Με το πινελίκι δίνονται λύσεις όμως. Ναι, είναι η ταχύτητα. Αν κάτσω και σου εξηγώ, ρε, εσύ, δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς. Και... δεν ξέρω ένα πινελίκι.
και αρχίζει και στροπάρει ο άλλος. Είναι σαν κέρμα. Ναι, αλλά μερικές φορές κάποιοι, επειδή δεν το αντέχουν σαν χαρακτήρες, θα το παίρνουν εντελώς διαφορετικά. Δεν μπορούν να καταλάβουν τον Πινελίκη είναι για εκείνη τη στιγμή τη δεδομένη. Εκπαίδευση και μετά είναι όλα διαφορετικά. Εκπαίδευση. Εγώ είχα παιδιά τα οποία όταν τρώγαν τον Πινελίκη στην αρχή κάναν συνέλθουν δύο μέρες. Ωραία. Μπούλια. Μετά οι δύο μέρες γίνανε μία μέρα. Μετά η μία μέρα είναι μία ώρα και μετά σε κοιτάνε και λένε ρίξ' το άντε. Είναι η εξέλιξη, φίλε. Και δεν το κάνεις από κακία τον Πινελίκη. Ωραία, το κάνεις και την εκπαίδευση. Κλείνουμε τη θεωρία του το Πινελίκιο θεώρημα. Ναι, ναι. Όχι τα Πινελίκια. Ναι. Το μαγαζί το οποίο βρίσκεται απέναντι από το Κώστα Κώστα. Πηγαίνετε στο Κώστα Κώστα να πιείτε τα καφεδάκια σας. Σοφούλη να τα απολαύσετε. Γιωργάκης εκεί πέρα μια φορά δεν μας κάλεσε. Να δείτε το κενό. Ξέρεις τι θάλασσες και αυτά. Όλα είναι special. Ο Γιωργάκης δεν μας καλεί. Ο Ντίκ δεν μας καλεί εμάς. Έλα για καφέ, ρε Σταύρο, μια φορά. Γιατί εκεί το παρεάκι του. Ναι, κοίταξε να δεις. Όταν έχεις ένα μαγαζί. Δεν μπορεί να σε καλέσει ο άλλο. Κάτσε ρε φίλε, μακριά μένω. Πηγαίνει μόνο σου. Πάρε με, πες έλα ρε μια φορά. Είναι σαν τι καλέ και τι κακέ στιγμέ. Δύο φίλοι μεταξύ του. Έχει ένα φίλο καλό, ωραία. Και έχει γίνει κάτι καλό στη ζωή σου. Θα τον ψάξει εσύ. Άμα γίνει κάτι άσχημο στη ζωή σου και το ξέρει, είναι καλό να σε ψάξει ο ίδιο. Λοιπόν, επειδή κάναμε θεωρίες και δεν θα μιλήσουμε για στοίχημα, γιατί η Goldbet που μας αγκαλιάζει σταθερά, νόμιμα, υπεύθυνα σίγουρα, με τα λεφτά έτοιμα να τα δώσει, τα παίρνει, τα δίνει, ένα ατελείωτο δούνε και λαβίν, και τι μένει σε αυτήν, η κοτοκομίσιον. Η γκανιώτα. Παίζετε εσείς, παίζουν οι άλλοι και αυτοί είναι οι διαχειριστές. Τα παίρνουν από τον Σταύρο, τα δίνουν στον Κώστα. Τα παίρνουν από τον Γιώργο, τα δίνουν στον Γιώργο. Μεταφορεί. Τα παίρνω τον Γιώργο, τα δίνω στον Γιώργο. Ναι, ωραίο, να τα παίρνει πάντα. Ναι, τελείως. Εγώ έχασα στη ζωή μου. Τέλος. Ας χάσουν οι άλλοι. Ναι. Έκλεισε αυτός ο φάκελος για τις ήττες. Ναι. Να πούμε λίγο Αγγλία. Έχει πάρα πολλά μάτια. Όλα τα μάτια. Ναι, ναι, θα προλάβουμε. Μακάρι. Α, 20 είναι. Τι είναι 20 λεπτά, τι λέμε. Λοιπόν. Ο Κάστρο είχε εισαγωγή του 20 λεπτά. Μετά ακολουθούσαν 12 ώρες. Και να ξέρετε, σε λίγο έρχεται ο Πρωθυπουργός. Θα νεκρώσουν τα πάντα στη Θεσσαλονίκη. Αποφύγετε το κέντρο, αποφύγετε τα ανατολικά. Τα έχω μια δουλειά ανατολικά. Γενικώς κλειστείτε μέσα στο σπίτι και πλακωθείτε σε φαγητά ή σε άλλες άλομες πράξεις. Ναι, μ' αρέσει. Ναι, απλά. Αλλά εγώ έχω μια δουλειά ανατολικά. Θα φύγω πριν τις 5 από το κέντρο για να προλάβω. Αν με κλείσετε πριν τις 5, πέφτει Πινελίκη, να ξέρετε. Λοιπόν, σας ακούει ο Αλέξης και πέστε να έλα πιο μπροστά. Τώρα πάτσε. Ακούει, τι νόμιζε ακούει. Λοιπόν, Manchester City Everton. Δεν γίνεται. Δηλαδή το λες στον άλλο να στείλει μήνυμα, έχω εκπομπή και παίρνει τηλέφωνο. Είναι μαγικά τα πράγματα που γίνονται. Μαγικά, φίλε. Δεν γίνεται, δεν είναι υλικά το λέω. Τα έλεγα του και να πω ναι. Και του και θα πω κατά. Μα μιλάς Έλληνας με Έλληνα. Να κάνουμε μετάφραση Έλληνας με Έλληνα. Στείλε μήνυμα το λέω, φίλε μου, γιατί έχουμε εκπομπή. Τι μετά θα μου δίνεις εμένα το τηλέφωνο και θα λέω. Είπε να στείλεις μήνυμα γιατί έχει εκπομπή. Κατάλαβες. Ωραία, λοιπόν. Manchester City Everton 2:30 αύριο. Ένα μάτσο το 1-22 στον Άσο. Μια City που τους παίρνει όλους μαζί στο διάβα της. Δεν είναι ποτέ. Σε κακό φεγγάρι. Και ο κακό φεγγάρι, φίλε, και καλό. Είναι τώρα. Σε κακό φεγγάρι. Για City. Ο οποιοδήποτε Φορτέξ να αγνοήσει τα λόγια του Σταύρου. Ναι. Η Φορτέξ δεν είπα δεν κερδίσει. Ναι. Δεν είπα δεν κερδίσει. Εγώ τι εννοώ τώρα. Ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι καλύτερο να ελπίζεις ότι μπορεί να ανεβάσει ποσοστά στο live. Θα κερδίσει η City. Δεν θα παίξω τον A10. Ένα 22 είναι, φίλε. Ούτε το 1-22. Υπάρχει μια μερίδα παικτών, κακών παικτών, κατ' εμέ, ναι. Οι οποίοι ψάχνουν αυτά τα 1-22, τα απόλυτα φαβορή, βάζοντας ένα ποσό της τάξης των 1000 ευρώ και ψάχνουν να πάρουν 220 ευρώ. Μόλις τρώνε το φουσκέτο, πηδάνε. Ναι, γιατί θέλει 5 παιχνίδια για να καλύψουν το φουσκέτο. Ένα στα 4 να χάσουν τα φιλιά μου. Αλλά η City είναι τέτοιο μάτς. Είναι πάρα πολύ καλό παιχνίδι για άσο, για Φορτέξ, για πλουσίους δηλαδή. Εγώ έχω την εικόνα του Liverpool Everton που η Everton την κλείδωσε τη Liverpool και κέρδισε η Liverpool με εκείνο το αστείο γκολ. Εκείνο κανονικά εγώ αν ήμουν διαιτητής το ακύβανα. Ναι. Θα έκανα τέτοιες αποφάσεις. Λοιπόν, μπάλα τώρα στο δοκάρι που πάνω την παίρνει ο Pickford και τη δίνει assist. Ναι. Να βάλει γκολ ο Βέλγος. Ναι. Ο οποίος δεν μπορεί να βάλει γκολ ποτέ. Ορυγγί. Ορυγγί. Ο οποίος πέρσι έπαιζε στη Wolfsburg. Λοιπόν, Wolves Bournemouth. Πολύ ωραίο over. Μια Γουλφ η οποία έκανε διπλό στη Newcastle, τη δώσαμε την περασμένη εβδομάδα για όσους θυμούνται. Μια Bournemouth που είχε 13-14 over τελευταία. Μια Γουλφ που εγώ σκέφτομαι Άγγλο ποδοσφαιριστή, δεν θυμάμαι να έχει. Αν έχει έναν στην δεκάδα, έχει γεμίσει από Πορτογάλους. Η ομάδα του πατέρα μου, αγαπημένη, δεν ξέρεις. Ηλίκη. Ναι, γιατί ήταν πολύ δυνατή. Δεκαετία 60-70 ήταν δυνατή. Η Γουλφ ο Άσος είναι 1,96. Αυτό που λες εσύ το over με την Bournemouth είναι 1,90. 1,90, ου, μια χαρά. Οπότε, άσο εγώ. Over εσείς. Σημειώνονται όλα και θα δούμε το τη Δευτέρα. Τι γίνεται. Τότεναμ Μπέρλι.
Έτσι, εδώ θα παίξουμε handicap μείον 1, η ποιοτική αυτό διαφορά. Αυτό το 1-18 δεν ακουμπιέται. Δεν ακουμπιέται. Handicap μείον 1, η ποιοτική διαφορά είναι τεράστια. Θα προχωρήσουμε στο Huddersfield Newcastle. Μακριά και αγαπημένη. Άντερ πιθανό. Και εγώ μακριά. Πιθανό άντερ. Και το βλέπω ένα μάτσο το οποίο πιστεύω θα μίξει στο άκουσμά του. Είναι η ομάδα σου, γιατί κάτι έχει κάνει με τη Watford, δεν εξηγείται αλλιώ τέτοια στήριξη. Watford Cardiff και 1-65. Η Watford είναι σε κακό φεγγάρι. Όχι, τι κακό φεγγάρι, ισοφαρίστηκε στο τέλο. Άλλο λέω, ρε, δεν έχει νίκη τελευταία. Δεν κερδίζει. Ναι, ισοφαρίστηκε στο τέλο. Σκοράρι όμως, ακατάπαυστα. Όχι, είχε θέμα. Πώς όχι. Δεν βάζουν goal for τη. Καθόλου goal for. Ναι, αλλά η Watford με την Cardiff έχουν τεράστια ποιοτική διαφορά και αν θέλει να κάνει η Watford ένα νέο ξεκίνημα. Θα πρέπει να κερδίσει την Κάρντι που προέρχεται από νίκη. Κατά το τραγούδι πάλι ξεκίνημα νέοι αγώνες. Ρε φίλε, είναι το κατάλληλο παιχνίδι να γυρίσει το ρολόι. Ωραία, το ρολόι. Ωραία, είναι 1,60-1,70 πόσο είναι. Αυτά τα ρολόγια και το ρολόι στο Big Ben ήταν να γυρίσει. Και ακόμα περιμένουμε να βρέξει. Ξέρεις ότι στο Λονδίνο μπορείς να βάλεις στοίχημα ό,τι θέλεις. Δηλαδή είναι τη Δευτέρα και λες την άλλη 5, 8 και 4 θα βρέχει. Τι ποσοστό, 5-20. Μέσα στα γήπεδα. Και παρακαλάς από κάτω με τους μάγους. Σας παρακαλώ, βρέξτε, ξέρεις να κάνουν τα μαγικά. Πώς το λένε, μέσα στα γήπεδα έχει μαγαζιά για betting. Σε κάθε εισπνοή και σε κάθε εκπνοή το στοίχημα είναι δίπλα μας. Και η goalbet, την κοιτάμε. Κοιτάς δεξιά, να η goalbet. Κοιτάς αριστερά, να η goalbet. Πώς θα ξεφύγεις. Γιατί παίζεις και στην κορυφαία εταιρεία. Αυτό είναι το πιο βασικό απ' όλα. Crystal Palace Leicester. Πολύ ωραίο over. 2,71 ο άσος. 2,30 το over. 5 η ώρα, 15-12 αύριο, στο κεντρικό μενού της Αγγλίας. Η Λέστερ βάζει τρώει. Η Κρίσταλ Πάλας, φίλε. Είναι κακό χάλι. Δεν έχει καμία ισορροπία σαν ομάδα. Εγώ πιστεύω αυτός ο παππούς προπονητής που έχει, δεν την προάγει. Την πηγαίνει πίσω. Είναι κλασική ομάδα, αυτό που λες, μικρομεσαία. Το καλύτερα πεθάνω, ρε αγόρι μου. Όχι, μικρόγενη, όχι μικρομεσαία. Μικρομεσαία είναι, εντάξει. Πες μου, ποια χρονιά έπαιξε αυτή η μικρομεσαία Ευρώπη, Crystal Palace, αφού είναι μικρομεσαία. Δεν είπα μικρομεγάλη. Μικρομεσαία είπα. Κάτω από τη μέση, δεν παίζει Ευρώπη. Ναι. Ναι. Είναι ο Λεβαδιακός. Φούλαμ West Ham. Ντέρμπι. 7.30 ώρα. Ντέρμπι Λονδίνου. Λονδρέζικο. Ναι. 2.91 ο Άσος. 3,60 το χ, 2,50 το διπλό. Ξύλο και αίμα και γκολ. Κλασικό παιχνίδι. Λονδρέζικο ντέρμπι, over, χάρηκα πολύ. Η τα άποψη λέμε. Δική μου είναι το over το οποίο είναι στο 1,66. Η άποψη δική μου είναι ότι η West Ham είναι κλάσης ανώτερη σαν ομάδα. Ή δεν είναι σταθερή δηλαδή. Αλλά, ναι, αλλά ξέρεις, άμα μπει και διδύεις τους παίκτες της West Ham, μπορεί να σε πιάσουν δάκρυα, λιγμία, ένα στενά. Ναι, δεν είναι σταθερή όμως. Μεταγραφές 40 εκατομμυρίων. Έχει Φελίπε Άντερσον, δηλαδή, να ξυπνήσει καλά και δίζουν όποιο θέλουν. Ναι, δεν είναι. Ξυπνάει καλά. Ο Τσικαρίτο είναι λίγος μπροστά. Δεν είναι λίγος, αλλά καθώς πρέπει να ταϊστεί, δεν δημιουργεί μόνος του. Ο Αρναούτοβιτς μόνο δημιουργεί μόνος του. Δεν τον είπα γιατί θα τον έβαζα στους υποπαραχώρησης για να τον πάρει ο ΠΑΟΚ. Το ψάχνω μόνο μου σιγά σιγά. Και στα χάφη έχει κάτι μαύρο. Μία παίζουν, κάτι μία δεν παίζουν. Πίσω τρακέρνουν. Δηλαδή, εγώ το over θα παίξω εδώ. Μπορεί και over 3,5 να το κάνω. Και μετά πηγαίνουμε την επόμενη μέρα συνεχίζοντας για την Premier League να μιλάμε. Οι Άγιοι της Southampton αντιμετωπίζουν την Arsenal. 3,92 ναι, δώσ' το και 4,92 να δεν κερδίζουμε ποτέ. 3,92 το χ. Και πάρα πολύ ωραίο ποσοστό το 1,95 του διπλού της Arsenal. Της Arsenal. Αν μου πεις πώς το λέγανε το γήπεδο της Southampton πριν πάει στο καινούριο, σταματάω τίποτα για 10 μέρες, παίρνεις ρεπό και σε πληρώνω ένα λογικό ποσό των 400 ευρώ τη μέρα. Πριν πάει στο καινούριο. Ναι, ενώ το καινούριο το ξέρω. Κινέζικα, όταν ξεκινάς τα τέτοια. Πώς το λέγανε, Σεν Μέρις, όχι. Ό,τι να είναι, αστάτε. Το Detail. Πώς? Detail. Detail. Ναι, σιγά μην το ήξερες. Δεν το ήξερα. Εννοείται. Ελλάδα θα πούμε. Όχι, δεν θα πούμε Ελλάδα ακόμα. Brighton Chelsea θα το αφήσουμε. Δηλαδή λέμε Αγγλία και λέμε μισή. Έχεις μαλώσει εσύ με την Brighton. Ο Ρουφιάνος μου είχε ένα κλάσμα δευτερόλεπτο. Γιατί το δευτερόλεπτο χάσαμε. Πόσο καλό Ρουφιάνος, έχει μπράβο. Λοιπόν, Brighton Chelsea, το ο άσος όσο θέλετε, 8 το έχει γκολμπέτ, αλλά άμα του στείλετε ένα mail και πείτε μου το δίνετε 25, θα σας το δώσουν 25. 1,45 η Chelsea. Chelsea? Η Chelsea αυτή που μας απογοήτευσε χθες. Ναι, Chelsea με τι? Brighton Chelsea. Μπράιτον, ξυλοκόπη. Δεν το κουμπάω. Και θα κλείσουμε την Αγγλία με το μεγάλο ντέρμπι. Το ντέρμπι που είναι μέσα στην κοκκινάδα. Πολύ κομμουνιστικό. Ακούς. Λίβερπουλ, Manchester United. Τι δίνει όσους. Άκουε φίλε, 1,58 το Λίβερπουλ, Manchester United. Θα τρίζουν τα κόκαλα.
Έτσι, όλο είναι το δίκαιο. Ένα 58. Και ένα 38 που δεν το δίνει πάλι καλά με τους τσαπάδες παλαιστές που έχει κουβαλήσει ο Μουρίνιο. Και 6 το διπλό. Κοίτα, εδώ τώρα ναι. θα σου πω εγώ. Ναι. Θα κάνεις πέτρα την καρδιά σου είναι και θα ψάξεις μια διάδα. Ναι, άκου ρε φίλε. Ναι, θα βάλεις μια διάδα. Ωραία, τη Μάντσεστερ με κάποιο που περιμένεις θα μπουν γκολ. Την Gladbach. Ναι. Ωραία, Hoffenheim Gladbach νομίζω παίζει, κάτι τέτοιο. Mm. Και θα πας να κάνεις 12 φορές τα λεφτά σου, θα πετάξεις 200 ευρώ. Θα πετάξεις. Yeah. Δεν θα τα υπολογίζεις στη ζωή σου. Πέθαναν. Έχουν πετάξει αδερφέ. Θα κάτσουν, αν καθόταν από κάτω και τα μάζευαν, τι θα γινόταν, οι γιορτές από κάτω. Ναι. Τα Παναθήνια, τα Ίστιμια. Ναι. Τέλος πάντων. Α, πάμε Ελλάδα. Ελλάδα. Ελλάδα να δουλέψουμε λίγο. Εδώ, γιατί λοιπόν. Στην Ελλάδα είσαι και καλός. Ελλάδα είμαι καλός. Εντύμως είσαι καλός. Ναι. Πας Γιάννητα Πανιώνιος. Μπράβο. Ισοδύναμες ομάδες. 15-10, 5 και 4. 15-10 είναι αύριο, δεν είναι κάποτε. Ναι. 15-10 είναι ο άλλος. Ναι. Αύριο. Αύριο. Πας Γιάννητα Πανιώνιος, λοιπόν, δύο ισοδύναμες ομάδες. Πάμε στα δεδομένα. Ωραία. Εγώ εδώ θα στηρίξω τα παοκτσάκια. Ναι. Εκεί θα καταλήξω. Εκεί θα καταλήξω, εγώ μου. Στον Άσο θα πάω. Ναι. Ο οποίος μάλιστα. 26. Ναι. Και ξεκίνησε και πιο ψηλά. Έπεσε. Ωραία. Θα είναι ένα Άσο στη λεπτομέρεια. Θεωρώ ότι η λεπτομέρεια θα πάει με τον Πας. Εντάξει. Ο Πας, ο οποίος έχει φτιάξει το γήπεδο τα τελευταία χρόνια, δεν είναι εκείνο εκεί το σύχαμο που βλέπαμε, την αηδία, που ερχόταν η μπάλα σε ένα ποδοσφαιριστή και έβλεπε τη λακκούβα μπροστά, δεν την έβλεπε ο αδαής φύλαθλος, η μπάλα χτυπούσε, έφευγε και όλο δεν την έκανε κοντραβόλ. Πώς να την κάνει κοντραβόλ, αφού ήταν στο χωράφι. Μαζί σου. Είναι τεράστια βάντα ο καλός αγωνιστικός χώρος για καλές ομάδες. Επειδή το έχω περπατήσει το παλιό τερέν του Πας, δεν είναι τόσο η λακκούβα που υπήρχαν στιγμές που υπήρχε. Ωραία. Είναι ότι ακόμα και όταν ήταν καλά, είχε μία γλίτσα. Μια ιδέα. Φίλε, ναι, απέπνε μια ιδέα. Αν πατούσες με τα Nike όπως φοράω εγώ, φίλε, δεν υπήρχε. 200 ευρώ. Yeah. Ωραία. Δεν υπήρχε περίπτωση να με γλιστρήσεις. Είχε γλίτσα. Στο γήπεδο των Ζωσιμάδων, οπότε το δίδυμο Βασιλιάς Σταύρος, Σταύρος Βασιλιάς, δίνει. Άσο. Άσο. Προχωρά. Εδώ θα διαφωνήσουμε στο Άρης Πανετολικός σε ποιο κομμάτι. Άσο το βλέπω κι εγώ. Άσο το βλέπω. Ναι, ωραία. Εγώ τι λέω. Εγώ λέω ότι το άσο του ένα κοντά στο 1,60. 1,58. Ναι. Είμαστε συγκεκριμένοι. Γιατί κάποιοι λένε γιατί τα λέτε πάνω κάτω. Ακρίβεια θέλει. Ακρίβεια. Βλέπουν τα δεκαδικά. Τα ποσοστά να τα βγάζετε όταν κερδίζετε, όχι πριν. Ναι. Τα γάρια. Πάμε. Ωραία. Άρης, απλά ναι. Θεωρώ. Ο Άρης είναι καλύτερος. Έχει πιο ειδικό βάρος από τον Πανετολικό. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί και ο Πανετολικός κάνει καλά παιχνίδια φέτος. Κάνει πολύ καλά παιχνίδια. Πανετολικός. Του Τραϊανού, του Δέλα και του Βασίλη του Μπαμπόκη, είμαστε σίγουροι ότι θα προσπαθήσει να παίξει ποδόσφαιρο. Απλά... Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ταμπορωθεί. Θα βγάλει να δείξει τις ικανότητές του και τις δεξιότητές του. Επειδή το θεωρώ λοιπόν πολύ πιθανό εκείνος ο μαύρος, ο γρήγορος που έχουν μπροστά, ο Καμαρά, να φύγει μια φορά στην πλάτη και να κάνει γκολ, θεωρώ ότι το 2-30 που γύρω παίζεται το over. 2-30 ακριβώς. Ναι. Ωραία. Θα βγει. Λέω εγώ. 2-1. 1-2. Δεν το ξέρω. Και εγώ βλέπω πλεονέκτημα στον Άρη. Και εσείς, Αυγιανοί, γεμίστε το γήπεδο. Πηγαίνετε ο κόσμος, πηγαίνετε. Και η ομάδα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Μια χαρά πηγαίνετε. Τηρουμένων των αναλογιών πηγαίνει μια χαρά. Γεμίστε το θέμα είναι ποιες είναι οι ρεαλιστικές αναλογίες. Ωραία, αν εγώ πιστεύω ότι η ομάδα μου είναι η Μπαρτσελόνα και είναι η Γερακαρού, έχω εγώ το πρόβλημα, όχι η ομάδα. Κατάλαβες. Λοιπόν, οπότε, over εσύ τον Άρη, άσο εγώ τον Άρη. Ναι. Εγώ θα πάω με το μεγαλύτερο ποσοστό εδώ και θα μπει στο κλασικό μου 4-5-6 αυτό. Το τρίτο match της αυριανής ημέρας είναι το Αστέρας Τρίπολης Όφη. Ο Αστέρας Τρίπολης που βρήκε το δρόμο του, είδε ότι αυτά που λέγαμε σου, πάντα κάτι δίνεις, κάτι χάνεις, την περασμένη εβδομάδα κέρδισε στο 90. Με τον γκολ. Τώρα έχουν αυτή την μέσα του την ψυχολογία τη θετική. Αλλάζει λίγο το. Είναι τρεις νίκες σε ρί. Ωραία. Ο Παράσος. Ναι, απλά τι γίνεται. Εγώ έχω μια φιλοσοφία. 1-45 ο Άσος του Αστέρα Τρίπολης. Έχω μια φιλοσοφία. Ότι η ομάδα που παίζει δύο συνεχόμενα εντός είναι δύσκολο να κάνει. Ένα στραβώνει. Ωραία. Δεν θεωρώ ότι θα στραβώσει ποδοσφαιρικά. Μπορεί να τα αφήσουμε κιόλα. Ναι, γι' αυτό θα το πάω στην άκρη. Αυτό είναι ο λόγο που το πάω στην άκρη. Μα αφού είμαι επιχειρηματολογή, τέλεια. Ναι. Εγώ θα συνεχίσω μια ομάδα που κερδίζει με τι άλλε τη άποψη. Ναι. Θα συνεχίσω να την παίζω. Θα τον παίξω λοιπόν τον Αστέρα Τρίπολη στον Άσο. Αφού έχει κάνει και τη στρινή και σερή. Και θεωρώ ότι έχει καλύτερο υλικό και καλύτερη ομάδα σαφέστατα από τον Όφη. Ναι. Απλά ο Όφη έχει ειδικό βάρο ω ομάδα. Είναι σαν τον Άρη. Δηλαδή δεν είναι ομάδα η οποία κέρδισε τον Παναθηναϊκό. Έχει δύο νίκες. Ξέρεις με ποιους? Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Ναι, ωραία. Είναι δηλαδή μυστήρια ομάδα. Δεν είναι να την αμελήσεις. Δεν ξέρεις που θα την κάνει. Πάμε λοιπόν την επόμενη μέρα, Κυριακή, και ο Απόλλων Σμύρνης
θα υποδεχτεί την Ξάνθη στις 4 η ώρα. 2,76 ο Άσος, 3 το Χ και 2,76 το διπλό. Το διπλό και άντερ τι δίνει? Εδώ σε θέλω, φίλε. Το διπλό και άντερ είναι 2,95. Συγγνώμη, 4,15. 4,15. Ναι. Εδώ λοιπόν θα ποντάρω στο γεγονός ότι ο Απόλλωνας έχει φτύσει αίμα. Ωραία. Και θα πάω στη λογική ότι θα βγει το διπλό με μισό μηδέν. Εδώ διαφωνούμε καθέτος. Ναι. Εγώ βλέπω έναν Απόλλωνας Μύμνης ο οποίος χάνει βέβαια τα μάτς, αλλά καταθέτει ψυχή. Τα παίζει τα μάτια. Είναι οργανωμένη αμυντικά η Ξάνθη, γι' αυτό το βλέπω έτσι. Να ξέρει. Τα μάτια του θάνατο. Τα παίζει, δεν είπα ότι τα παίζει. Είναι μεγάλο το ποσοστό. Έτσι. Δεν έχει ελάχιστου βαθμού, με 2 βαθμού είναι εκεί πέρα στο βάθο τη βαθμολογία. Δεν μπορεί να δει καν μπροστά. Όχι φω στο τούνελ δεν βλέπει ο Απόλλωνας Μύμνης. Δεν υπάρχει τούνελ. Ναι. Δηλαδή πρέπει να βρεθεί πρώτα το τούνελ, να το φτιάξουν και μετά να ψάξει και το φω. Αλλά είπαμε είναι μια ομάδα η οποία δεν τα παρατάει, δεν θα το ακουμπήσω αυτό το μάτσο. Λάρισα ΑΕΚ. 5 και 4 Σάββατο απόγευμα. Τεράστια βαν. Εδώ τώρα υπάρχει εξής παγίδα. 5,78, 3,52, 1,65 το διπλό της ομάδας του Μαρίνου του Ζουνίδη. Εδώ λοιπόν υπάρχει η ιδιομορφία η εξής. Ορίσαν τον Ζαχαριάδη. Ο Ζαχαριάδης, ο οποίος όποτε παίζει Ολυμπιακό και ΑΕΚ, το μόνο που δεν κάνει είναι τάκλιν. Όλα τα άλλα τα κάνει. Ο Θεσσαλονικιός. Συνεργάσιμο. Όχι απλά συνεργάσιμο, σου λέω, δεν κάνει μόνο τάκλιν. Ναι. Και τάκλιν μπορεί να κάνει, μπορεί να με σηκώσει χάρα. Ναι. Ωραία. Ο συγκεκριμένος όμως, επειδή οι κούγες δεν ξεχνάνε, είναι αυτός που τους έπαιξε πέρσι στο Λάρισα ΑΕΚ στον ημιτελικό, με τον γκολ της ΑΕΚ που ήταν out, offside, foul και μέτρησε. Στη Λάρισα. Στη Λάρισα. Α, ναι. Ναι. Για να θυμηθεί μετά τον κόλτο Χριστοδουλόπουλου. Στο 100. Στο 105 που καλά, καλώς ήρθε για να τους παίξουμε στο τελικό. Ναι, ναι. Τελικά καλώς ήρθε. Για μας ήταν καλή συγκυρία των γεγονότων αυτή. Ναι. Στη Λάρισα όμως δεν ξεχνάνε ότι και ο Ζαχαριάδης τώρα είναι σε μια φάση την εξής. Κάνω πάλι τα τάκλιν ή πάω να το παίξω 50-50. Εδώ πρέπει να το δούμε και τι διαθέσεις έχει. Είναι καλό για το live. Αν τον δω δηλαδή στις πρώτες 5 επαφές σε παίκτη της ΑΕΚ δίνει φάουλ, θα πάω να βάλω το διπλό. Αν τον δω ότι αφήνει καμιά κλωτσιά από τη Λάρισα να παίξει, μπορεί να το περιμένω λίγο ακόμα. Ποδοσφαιρικά στο αχούρι της Λάρισας, γιατί μιλάμε τώρα για ένα γήπεδο το οποίο δεν μπορείς να κάνεις κοντρόλ. Α, είναι τραγικός. Τραγικός. Εντάξει, ναι, η ΑΕΚ έχει ένα πλεονέκτημα ποιοτικό ξεκάθαρα, αλλά και η Λάρισα την είδαμε είναι πολύ σκληρή ομάδα. Δεν το πολύ ακουμπάω εγώ. Εγώ θα ενθαρρύνω τους παίκτες του κύματος στο διπλό της ΑΕΚ, γιατί θεωρώ ότι υπάρχει χαοτική διαφορά ανάμεσα σε δύο ομάδες. Όλα. Εγώ τη Λάρισα την είδα σε αυτήν. Είχε Ευρώπη η ΑΕΚ. Μην το ξεχνάς. Και δεν είναι και Δευτέρα το παιχνίδι που εμείς παίζουμε Δευτέρα με το Λεβαδιακό. Είναι Κυριακή. 5 και 4 το Κυριακή. Ναι. Εδώ λοιπόν υπάρχει μία μέρα. Εγώ βλέπω, επαναλαμβάνω, ΑΕΚ και διπλό. Παναθηναϊκός Ατρόμητος. Ο ορισμός του γκολ-γκολ. 7 η ώρα, 16-12. Ο ορισμός του γκολ-γκολ. Δεν γίνεται αυτές οι ομάδες να μην σκοράρουν. Λέω εγώ. 2,04. Ναι. Είναι το σημείο όλων των σημείων. Δηλαδή είναι η ναυαρχίδα σου. Αν έπαιζες ένα μάτς από ένα όλα μάτς, τα ελληνικά, goal-goal. Θα έπαιζες γκολ-γκολ αυτό. Αυτό. Ωραία. Εγώ τον Παναθηναϊκό με τον Ατρόμητο θα τον παίξω χ. Είναι χ. Και εγώ έτσι πιστεύω. Είναι 3-11. Έχω ένα παίκτη που μου λέει, φίλο μου και παίκτη, μεγάλο παίκτη, και μου λέει πώς μπορείς και βάζεις ισοπαλίες σε ένα παιχνίδι, πώς μπορείς και βάζεις χ. Όταν ξεκινάει ένα μάτσο, όλοι έχουν σκοπό να φύγει το μάτσο από το χ. Ναι. Ναι, αλλά τον λέω, βάζοντας χ ένα παιχνίδι μεταξύ δύο ίσων ομάδων, ξεκινάει το μάτς και ήδη κερδίζει. Και ήδη κερδίζει. Ένα απλό παράδειγμα θα σου πω. Αν το παιχνίδι είναι ισορροπημένο και πάει μήχρονο χ, παίρνω παραπάνω λεφτά από αυτό που έβγαλε εκείνη την ώρα. Ναι, όσο περνάνε τα λεπτά, είμαι εγώ πάνω. Αν μου έρθει στο 65 και ποντάρω στο next goal, καλύπτομαι. Ναι, ναι, έχεις χίλιες διαφορετικές επιλογές, είτε να προστατεύσεις τα χρήματά σου, είτε να τα πολλαπλασιάσεις. Το λάθος είναι να παίζουμε πολλά χ μαζί. Ναι. Που εμένα εγωιστικά θέλω να ψάξω 5 χ σε 300 παιχνίδια. Τη Δευτέρα μετά θα κλείσουμε. Έχουμε το μάτι το δικό μας μέσα στη Λιβαδιά. Νομίζω ότι το Ολυμπιακός Λαμία δεν ακούμπησε. Αν ο Ολυμπιακός Λαμία το άφησε εντελώς, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα μάτι ανάξιο λόγο να το αναφέρω. Ούτε στο over 2,5 ούτε στο over 3,5. Έπαιξε ο Ολυμπιακός χθες. Είναι για να μας μπερδέψει. Το ποσοστό του άσου είναι κωμικό. Το 1,12. Έτσι, και τι να κάνει δηλαδή οι εταιρείες, να κάνουν 12 τα λεφτά. 1,12 σου λέει. Εγώ λέω φίλε, σε στοίχημα με λάθη. Ναι. Με λάθη να παιχτεί το goal-goal στα 3 φράγκα. Μου αρέσει 5-1. Ναι.
Μπορεί να έχει 3-1. Εγώ θεωρώ ότι επειδή ο Ολυμπιακός θες έπαιξε, κουράστηκε, έτρεξε. Γι' αυτό ακριβώς κυνηγάω το 1 της Λαμίας. Γκολ θα βάλει ο Ολυμπιακός. Να φάει ένα θέλω. Και το ποσοστό είναι έξω πραγματικό. 3 ποσοστό. Για γκολ-γκολ. Μεγάλο. Για γκολ-γκολ. Ουσιαστικά τι ζητάω, ένα γκολ Λαμίας στο παιχνίδι. Πολύ ωραία. Αυτό ζητάω. Τώρα, άμα δεν το βάλει ο Ολυμπιακός, θα χάσω τα λεφτά, τα δίνω από τώρα. Τα δίνω από τώρα. Έτσι, μου αρέσει να λες αβίαστα αυτό που σκέφτεσαι, να μην το φιλτράρεις. Όχι, δεν φιλτράρω. Πότε δεν φιλτράρω. Να πάμε Ισπανία. Ισπανία, βεβαίως. Γιατί όχι. Σήμερα έχει στην Ισπανία το Θέλτα Λεγκανές. Με μηδενική Γκανιώτα και 1,90 τον Άσο. Την Θέλτα την παίζουμε πάντα στην Ελλάδα. Θέλτα με Ιάγκο Άσπας. Πεχτούρα, Σεντεφόρ, Γλίκισμα Σκέτο. Και είναι από τις ομάδες της Ισπανίας. Ξέρεις ότι πέρασε με εξαιρετική αποτυχία από τη Λίβερπουλ. Δεν ακούμπησε. Εντάξει, είχε φύγει η Λίβερπουλ. Δεν είχε σωστό πρόσωπο. Ναι. Κάτα και ο Χωσέμι πέρασε από τη Λίβερπουλ. Του Ηρακλή και τη Βαδιά. Και ο Ελζάρ. Που τον πήραμε εμείς και τώρα παίζει στην. Αλλά ο Ζάρ κάνει καριέρα. Κάνει καριέρα στην Ισπανία. Βεβαίως. Αυτός είναι ο παίκτης που κάνει καριέρα και μάλιστα καλή. Εδώ λοιπόν, εγώ είμαι της άποψης ότι η Θέλτα όταν παίζει στην έδρα της είναι δύο φορές καλύτερη ομάδα από όταν παίζει εκτός. Δεν με έχει πληγώσει ποτέ στην έδρα της η Θέλτα όταν την επιλέγω με μικρομεσαίους. Έχω Ιάγκο Άσπας που ξέρω ότι στις πέντε φάσεις οι δύο είναι γκολ. Ωραία. Και είναι και κολόπεδο. Εμένα εκεί μ' αρέσει. Ότι όταν θα σε ξεφτυλίσει μέσα στο παιχνίδι, έκανε μια τρίπλα σε έναν πάνω στην κίνηση, ένα μαύρο στόπερ εκεί τις προάλλες, ο οποίος κοίταζε αλλού και η μπάλα ήταν αλλού. Ωραία αυτό. Ναι, ναι. Το είναι ωραία. Του τσίπησε την μπάλα πάνω στη διεκδίκηση, την πήγε από την άλλη, ούτε χαμπάρι πήρε. Εγώ λοιπόν πάντα τη Θέλτα την αγαπάω και βάζω τον Άσο εκεί αλόγιστα. Χετάφε, εγώ δεν το ακουμπώ. Δεν το ακουμπώ. Τη Θέλτα δεν παίζει. Δεν την παίζω. Θα πληρώσω εγώ το στοίχημα σου. Όχι, δεν παίζω. Θέλτα, Ηρακλή, Μίλαν και τέλος, έξω από τη ζωή μου. Έξω, δεν με νοιάζουν. Ωραία. Δεν παίζουν ποτέ. Ας παίξουν μόνοι τους. Λοιπόν, Χετάφε, Ρεάλ Σοσιεδάδ. Δύο ομάδες πολύ σφιχτές. Ωραία. Δύο η ώρα, ναι. Αύριο. Αλλά έχουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά για να βάλουν και οι δύο από ένα γκολ. Και νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλοπληρωμένο γκολ-γκολ. Γι' αυτό είπα. Αν μου έλεγες ένα 40 Χετάφε Σοσιεδάδ, δεν θα το έπαιζα. Αλλά επειδή είναι καλοπληρωμένο το γκολ-γκολ, θα πάω εκεί. Το γήπεδο της Ρεάλ Σοσιεδάδ, το όνομά του. Το Αντου. Ναι, Αντουάν. Κάτσε, δεν κόλλησε τώρα. Ανθου. Ναι, κάτι. Αθλιπικουέτα. Πώς λέγεται. Σαν Σεμπαστιάν. Αυτό ήθελα να πω. Αυτό ήθελα να πω. Τι ψυχοθεραπεία κάνω εγώ εδώ. Θα το φέρω το κρεβάτι μου 100%. Λοιπόν. Βαγιαδολίδ Ατλέτικο Μαδρίτης. Τη Χετάφε σιγκολ γκολ. Εγώ το πετάω έξω από τη ζωή μου. Ναι, βγάλω το. Βαγιαδολίδ Ατλέτικο Μαδρίτης. Τόση χαμοσυχάματα τη Αθλητικού Μαδρίτης. Οι οποίοι δεν μπορούσαν να κερδίσουν δεν πάλι να κερδίσουν. Στο γάμα. Δε, όσο και να δίνει. 5 και 4. Ναι. Ναι, όσο και να δίνει, δεν την ακουμπά όσο έχει αυτή την εικόνα. 1,73 και εγώ την παρατάω. Οπότε, ναι. Η Βαγιαδόλη μια... που έρχεται και από διπλό μέσα στη Σοσιεδάδ. Μια απαξίωση έχουμε τώρα στην Ισπανία. Ναι, γιατί θυμάμαι γιατί ότι. Γιατί μα μπερδεύουν. Ρέση τώρα δεν παίζει τίποτα. Κοροϊδεύει. Να τη τώρα αυτοί οι μάγοι που έχουν τρελάνει όλο τον κόσμο. Ρεάλ Μαδρίτης, Ράγιο Βαγεκάνο. Ο Σολάρη στον πάγκο, κάνει τις νίκες που πρέπει. Δεν ασχολούμαι. 1-14 ο Άσος. Αυτό το μάτς δεν θα το παίξουμε καθόλου. Goal, goal και over 5,5 ξέρω εγώ τι να πω. Ξέρεις τι το αποβλέπω. Πάρα πολλοί θα δουλέψουν την τριάδα Real, Ολυμπιακός, Manchester City. Φυλακή. 1-22, 1-14. Φυλακή. Φυλακή. Δύο ποσοστό. Φυλακή. Ένα θα 100% θα δουλευτεί αυτή η τριάδα. Ένα θα σπάσει από αυτά τα τρία. Ας ελπίσουμε να είναι Ολυμπιακός. Με τον Μάγκη Χάβου να έχει τον γιο του στο σκάουτινγκ του Ολυμπιακού. Να τα συμπληρώνουμε αυτά. Εντάξει. Ναι. Θα βάλει τη χολή σου έντεχνα όμω να την περάσει. Φίλο μου. Φίλο μου, αλλά άλλο, πολύ, τον άλλο, πολύ το πάλεψε το Λαμία Μπάουκ και. Εϊμπάρ Βαλένθια. Ε? Εϊμπάρ Βαλένθια. Η Βαλένθια που κέρδισε τη Manchester United πριν από δύο ημέρες. Επειδή είναι κλασική συμπλεγματική ομάδα, θα κάνει την κέλα της εκεί. 10 παρατέταρτο το βράδυ του Σαββάτου. 2,71 ο Άσος, 3,22, 2,71. Τεράστιες οι αποδόσεις και ασύγκριτες στις Goalbet. Οι άνθρωποι εκεί δεν είναι στα καλά τους. Ψύχος έχουν πάθει. Μπράβο. Θέλουν να δώσουν λεφτά αυτοί. Το αφήνουμε το συγκεκριμένο παιχνίδι. Το παρατάμε. Δεν μας απασχολεί. Όχι, εγώ τη Βαλένθια φίλη θα την παίξω. Καλά, παίξτε στην Ευρωπαϊκή παίξω, μεγάλη νίκη μεσοβδόματα και να πάει στο Έμπαλ στο που η κλωτσιά πάει σύννεφο. Φίλε, 2,71. Σκληρή ομάδα σκληρή. Το Έμπαλ. Τέσσερα γκολ με τη Ρεάλ, φίλε. Με ένα σύννεφο που είναι ο οποίος είναι 106 χρονών, παικτούρα βέβαια. Μα τη βάζει μέσα, είναι και 112. Ναι. Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Σεβίλη Χιρόνα. Ωραίο παιχνίδι. Μία η ώρα την Κυριακή, 16/12, 1,49 ο Άσος, 4,35. Και 6,53. Εγώ τη Σεβίλη θεωρώ μια έρημη δύναμη.
Μια ομάδα η οποία φέρνει τα παιχνίδια που πρέπει να πάρει. Θεωρώ ότι δεν θα τεντώσει. Πάντα εκεί στις πρώτες θέσεις. Ποτέ δεν θα πάει πρωτάθλημα. Ναι, δεν θα τεντώσει. 1-2-0 εκεί. Το βλέπω. Ναι, αυτό. Μια χαρά είναι το 2-0. Μεσημέρι, μεσημέρι Κυριακή θα ξεκινήσει το 3 η ώρα. Όχι 3. Τρεις θα ξέρεις το αποτέλεσμα. Μία η ώρα. Μία. Ω, και τα βαρεμένα με τον ήλιο. Ναι, ήλιο, σάπαλο. Ναι, ναι, ναι. Ένα μηδέν. Τηλεόραση δεν είναι καλά. Άσος και άντερ 2,5. Να πάει 5 φράγκα. Εσπανιόλ Μπέτις. 5 και 4 Κυριακή. Η Εσπανιόλ έχει πέσει από τη μέρα που την έπεισα στο στόμα. Την έστειλε. Την έστειλε αδιάβαστη. Τρένα σταματά στην κατηφόρα. Ναι, αεροπλάνα γυρίζει. Ναι, ναι, ναι. 2,40 ο άσος του Εσπανιόλ. 3,32 το χ. 3 ποσοστό η Μπέτις. Τα ζώα αυτά δεν κέρδισαν χθες στο Λουξεμβούργο. Έβαλα. Την Ντούντελαντ. Ναι, τα ζώα αυτά. Και την είχαμε σε ένα μείον ένα χάντικα που θα κερδίσουν εκεί. Εγώ στο 60 που τη βλέπω, 2,80 και λέω κάνα λάθος να προλάβω, έχει μπει γκολ και δεν το περάσανε. Ναι. Και γρήγορα ξέρεις αυτά τα ελληνικά ναι, τα ναι, σιγάματα. Ναι, ναι, πάει ιδέες από τον εαυτό μου. Όχι, δεν την ακούμπησα. Θα ήθελα να με αυτοχαστουκίσω. Δεν την ακούμπησα. Ρίξες εσύ και δεν ξέρουν αυτοί. Ζώο. Αυτό πάλι. Ε. Ναι, ζώο. Που θεωρούμε ότι είμαστε πιο έξυπνοι από τον άλλον. Ναι, ναι, ναι. Οι άλλοι έχουν τα λεφτά και εμείς είμαστε έξυπνοι. Εδώ λοιπόν θα ποντάρω. Νύχτα βαθιά, πολύ βαθιά. Θα ποντάρω στο γεγονός ότι η Μπέτις είχε ένα ψηλό ταξιδάκι, έπαιξε κιόλας και μάμου σου του και η Εσπανιόλ ψάχνει καμιά νίκη να συνέλθει, γιατί δεν είναι κακή, απλά τώρα τελευταία είναι τεφορμένη η αλήθεια. Η Εσπανιόλ δεν σου βγάζει μια εσωτερική αηδία σαν ομάδα? Μπορεί να σε βγάλει συμπάθεια? Μια αδιαφορία που είναι χειρότερο και από τα δύο. Ναι, μπράβο, ωραία λέξη, έκανα λάθος εγώ, αδιαφορία, αυτό με βγάζει. Ναι. Όχι αηδία, αδιαφορία. Ναι. Ναι, σωστό. Την κλέβω τη λέξη. Λοιπόν. 16 του 10 πάλι, Κυριακή, 7.30, Ουέσκα Βιγιαρεάλ. Τα υποβρύχια αυτά, τα γνωστά. Τα η Βιγιαρεάλ, η οποία μας έδωσε τον Άσο. 2.15 με, ναι, Ουέσκα Βιγιαρεάλ. Ναι. Η Ουέσκα είναι αυτή που είναι σαν θα την Λαμία. Θα αποφεύγεις. Κάνουν ένα ποτάδημα, η τελευταία δεν είναι πολύ ωραία αυτό από κάποιο σημείο και μετά. Οι τρεις τελευταίοι που είναι το Δεκέμβριο, σε όλα τα μεγάλα πρωταθλήματα, να βάζουμε τσόντα και το ελληνικό και να παίζουμε μεταξύ τους. Το πρωτάθλημα των γελίων. Οι γελίοι. Οι κομικοτραγικές φιγούρες. Οι τελευταίοι. Θα μ' ακούσεις σε κάτι και θα το κάνεις. Όταν υπάρχει ευρωπαϊκό παιχνίδι μεσοβδόμαδα, δεν θα παίζεις την ομάδα Σαββατοκυριακό. Ναι. Δεν την παίζεις. Και να το επόμενο μάτς, 10 παρατέταρτο, Λεβάντε Μπαρτσελώνα. Τι έγινε στη Λεβάντε Μπαρτσελώνα πέρσι, θυμάσαι? 2-1, 3-1. Καλά, στο Σταύρο, δεν θυμάσαι. Αυτή είναι η απάντηση. Ήταν το τελευταίο μάτς της αγωνιστικής, ναι, του πρωταθλήματος. Η Μπαρτσελώνα ήταν αίτητη. Ναι, και έκανε και κέρδισε. Κέρδισε 5-4 την Μπαρτσελόνα. Ναι. Σε ένα μάτς, τάβλη. Πάνω κάτω. Τριάρες, τριάρες, απίστευτο. Και σε ένα μάτς, το οποίο ένας φίλος μου, υπάλληλος σε τεράστιο σουπάδικο της πόλης, το νούμερο 1, και θα το ονομάσουμε, γιατί είναι ο φίλος μας, είναι αδερφός μας, στον Παλί, έτσι, έπαιξε εκείνη την ημέρα ένα στοίχημα 5 ευρώ, 5 ευρώ επαναλαμβάνω, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ναι, και πήρε 150.000 ευρώ. Είναι η τελευταία αγωνιστική που βγήκανε όλα τα μαγικά. Ο άνθρωπος έπαιξε εκεί άσο τη Λεβάντε. Ναι. Την ίδια μέρα έπαιζε η Μπάγερν με τη Στουτγκάρδη στην έδρα της. Το έπαιξε διπλό. Mm. Προσωστά είναι αυτά που σε λέω, 9 και 12. Ναι. 1-4 και έπαιζε η Στουτγκάρδη με στην Μπάγερν. Ναι, ναι, θυμάμαι αυτό. Η ίδια μέρα έπαιζε η Παρίς στην έδρα της. Mm. Με την Αμιά νομίζω. 0-2. Mm. Τώρα στις κάνεις πολλαπλασίες. 12 επί 12 επί 12. Ναι. Έτσι. Ένα ακόμα μαγικό πάλι βγήκε. Δεν το θυμάμαι ποιο είναι. Το έπαιξε 4-5-6 και πήρε 150.000. Αν το έπαιξε ξερά. Ναι. Ξερά, έπαιρνε ένα 600, αλλά επειδή ο ΟΠΑΠ, γιατί το έπαιξε ευτυχώς τον ΟΠΑΠ, αλλιώς οι εταιρείες θα είχαν κλάμα, θα είχαν πολύ κλάμα. Ο ΟΠΑΠ, να φανταστείς, πλήρωσε φυσικά μετά από 15 ημέρες. Ήρθε, έψαχνε το προπό, πώς το έπαιξε, πώς είναι οι μηχανές, τι έγινε, μήπως τελείωσαν τα μάτς και τα βάλαν μετά. Ξέρεις το, αυτά τα ελληνικά. Βρήκε δηλαδή ο άλλος κάτι και έβαλε τα 5 ευρώ να πάρει 150.000. Θα είχα βρει εγώ κάτι στον ΟΠΑΠ και δεν θα έβαζα 30 ευρώ να παίρνω 545 κάθε μέρα, να μην ενοχλώ κανέναν. Εφόρου ζωής. Η γοητεία της απλότητας σε όλα, να σκεφτεί λίγο λογικά. Καλά, στον ΟΠΑΠ δεν σκέφτονται και πολύ λογικά. Είχαμε και ένα πρόσφατο περιστατικό, ναι. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, κλείσαμε αυτή την παρένθεση. Καλό φάγωτο του παιδιού και μακάρι να μην τα φάει ποτέ. Πάμε και γρήγορα μια Ιταλία, γιατί ξεφύγαμε. Ο διευθυντής παίρνει ρεπό. Του έχουμε δώσει ήδη 5 λεπτά ρεπό, να ξέρεις. Όχι, δεν γίνεται. Δεν θα πούμε καθόλου Ιταλία. Έχουμε Αλαβές Ατλέτικο Μπιλμπάο, θα το πετάξουμε. Αλαβές Ατλέτικο Μπιλμπάο. Άστο, Δευτέρα είναι. Άστο, βασικό ντέρμπι. Άστο, Δευτέρα είναι, θα το πούμε τη Δευτέρα. Θες και μια Ιταλία σκούπα γενική. Σκούπα θα πάω μια Ιταλία που την κάνω. Ίντερ Ουντινέζε. Ίντερ και Άσος, 1-31 και ας έπαιξε και προχθές. Όχι. Η Ουντινέζε μόνο πουλάει. Το Ρήνο Γιουβέντους. Το ντέρμπι. Ένα 55 το Ρήνο.
Κόκκινο σάλτο, οι Μπιανκονέρι φωνάζουν το, να ξέρει το. Κόκκινη και οι δύο ομάδες. Καλά, εσύ εντάξει, άρχισε τα κόκκινα. Μόλις αφήνω λίγο, τίποτα πρέπει να σε προσέχω. Μέσα αρχίζει τα κόκκινα και τα τέτοια. Έχει άσο, έχει δύο, έχει κόρνερ. Έχει ποιο θα βάλει τα περισσότερα γκολ, ποιο θα βάλει τα λιγότερα. Άντε, ρόβε και εσύ κόκκινε κάρτε. Αν ήσουν αντιτητή, φαντάζομαι Σταύρο και έχει παίξει κόκκινε κάρτε και τα τόπιζε, θα του έβγαζε κόκκινη την ώρα που βγαίνανε. Ναι, ρε, στην χειραψία. Στη χειραψία. Πώ έδωσε το χέρι σου να πεταμάει. Τα μπλε τα χέρια σου. Όχι, χωρί να σε κάνει τίποτα, θα βγάζει μια κόκκινη. Μα πάρτινα. Τι έγινε, με έβεσαι. Ποιο το αποδείξει ότι σε έβεσαι. Όχι, με έβεσε, μα ξεκάθαρα. Ναι, ξεκάθαρα. Εμεί το μάτο έχουμε στη Θεσσαλονίκη, γιατί είναι η μαμά σου και όλο το γενολογικό δέντρο. Ναι, ναι. Πάμε γρήγορα. Σπαλ και Εύω. Αδιάφορο. Άσος. Ναι, συνέχισε. Φιωρεντίνα Έμπολη, Άσος. Φροζινώνε σα όλο, over. Εγώ έτσι προγνωστικά δεν δίνω και σταματάω. Κρεμάω τα στοιχηματικά μου παπούτσια. Ωραία, σταματάω κι εγώ. Τρεις και πέντε. Κάντε και ό,τι θέλετε, μην νομίζετε ότι ξέρουμε εμεί τίποτα. Εντάξει, εσεί ξέρετε πιο πολλά από εμά. Λοιπόν. Κερδίστε την Colbet, μπέστε, παίξτε, πατήστε τα κουμπιά. Ελάτε κύριε Διευθυντή να συνεχίσετε και πέστε το ποιο έρχεται αυτό που σα λέει. Γεια σα από μένα, καλό Σαββατοκύριακο. Ποιο έρχεται. Αναλαμβάνει ο Διευθυντή. Τρελαίνει, μάλλον.